θρίαμβο του Μίλτου Τεντόγλου. Ο βασιλιάς στο θρόνο του, ο Μίλτος Τεντόγλου στο κορυφαίο σκαλί του Βάθρου, εκεί που ανήκει. Ο εθνικός ύμνος ακούστηκε στη Γλασκόβη, χάρη στο παλικάρι από τα Γρεβενά. Ο Γιώργος Πομάσκι παρακολουθεί συγκινημένος. Χρυσός για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Κάνει 10 τα μετάλλια του σε μεγάλες διοργανώσεις. Και να χάνα δεν θα με ενοχλούσε, γιατί είναι, okay, είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού, αλλά εγώ έχω τα μάτια μου στραμμένα πιο πολύ στο ανοιχτό. Ο κλειστός μου πήγε εντάξει, νιώθω καλά και συνεχίζουμε. Ναι. Σε έναν αγώνα που είχε suspense, καθώς η κόντρα του με τον Ιταλό Ματία Φουλάνη κράτησε μέχρι το τέλος, ο Έλληνας πρωταθλητής με 8-22 τα κατάφερε ξανά. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ήθελα όμως να κάνω μια επίδοση από αυτές που μου αρέσουν, στα 40-50 εκεί, αλλά ο πρωινός τελικός ήταν απλά πολύ δύσκολος για μένα προσωπικά. Στο ξενοδοχείο τα μέλη της αποστολής και η οικογένειά του τον υποδέχτηκαν με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα θερμό χειροκρότημα. Στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Γρεβενά, με απόφαση του Δημάρχου φωταγωγήθηκε όλη η πόλη. Το παιδί τιμάει τα Γρεβενά, τι να σας πω. Είναι το χρυσό παιδί των Γρεβενών. Και τώρα ο Μίλτος βάζει πλώρη για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, αλλά και το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Λοιπόν, λέμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ένας υπέροχος τύπος, εκτός όλων των άλλων προτερημάτων του. Να δούμε πού γιόρτασε αυτό το παιδί το χρυσό μετάλλιο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Δήμος Μπουλούκος και έχεις πληροφορίες, Δήμο. Κατερίνα, ο χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε λίγο άτυχος χθες το βράδυ, καθώς καθυστέρησε η τελετή απονομής. Καθώς ο χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Τζαμαϊκανός, ο Μακλέοντ, άρχισε να πάει μισή ώρα στην τελετή, πήγε πιο μετά και βγήκε έξω να αναζητήσει ένα εστιατόριο με την παρέα του. Λόγω όμως περασμένου ωραρίου στη Μεγάλη Βρετανία που κλείνουν και πιο πολλά, που πιο νωρίς τα μαγαζιά, δεν βρήκε τίποτε. Και πού κατέληξε? Κατέληξε σε ένα fast food. Γιόρτασε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε ένα fast food μαζί με ανθρώπους, έφαγαν, πέρασαν καλά. Με ποιοι, κάποιους ανθρώπους της Ομοσπονδίας και κάποιους συναθλητές του, ήταν μαζί του η μητέρα του, η Ιωάννα, και η αδελφή του, η Κατερίνα. Οι οποίες δεν τον έχουν παρακολουθήσει πολλές φορές σε αγώνες στο εξωτερικό, τώρα κατάφεραν να πάνε. Μάλιστα, η Κατερίνα δεν είχαν εισιτήριο, αλλά κανόνες τελευταία στιγμή η Ομοσπονδία Στίβου να μπουν στο αρένα της, στην αρένα της Γλασκόβης και να το χειροκροτήσουν φυσικά και να πανηγυρίσουν μαζί του. Λοιπόν, σε fast food γιόρτασε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο. Εντάξει, τρελαινόμαστε όλοι με αυτό το παιδί. Σήμερα την επομένη της απονομής του χρυσού μετάλλιου, τι έκανε? Έκανε μία από τα ίδια, ότι όπως έκανε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Εκεί κατέκτησε φυσικά το χρυσό μετάλλιο, όπως όλοι θυμόμαστε, και την επομένη κλείστηκε όλη τη μέρα στο δωμάτιό του για κανένα λόγο. Γιατί? Για να παίξει ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτό τον βοηθά στο να συγκεντρωθεί, στο να μαζέψει το μυαλό του και να συνειδητοποιήσει και ο ίδιος τι έχει πετύχει. Και τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα, δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται επειδή έχει περάσει και η ώρα, μέχρι αργά το απόγευμα έμεινε μέσα στο δωμάτιο και μάλλον έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Θεός, ο καλύτερος. Εντάξει. Τώρα, σκεφτήκαμε, όχι, ακούσαμε μάλλον, ότι σκέφτεται να αλλάξει αγώνισμα εάν αλλάξουν οι κανονισμοί στο άλμα εις μήκος. Το καλοκαίρι έχουμε μια πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και θέλω να σε ρωτήσω πότε σκέφτεται να το κάνει αυτό και αν αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και τους Ολυμπιακούς. Ας μην ανησυχούμε, είμαι σίγουρος ότι θα καμαρώσουμε τον Μίλτο Τεντόγλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό ξεκίνησε από μια διαμαρτυρία που έκανε ο ίδιος, δηλώνοντας ότι είναι αντίθετος με τη σκέψη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου να αλλάξει τους κανονισμούς. Mm-hmm. Μαζί του συντάχθηκαν και όλοι οι μεγάλοι αθλητές του μήκους, η ενεργία και ο θρύλος, ο Αμερικανός, ο Καρλ Λιούις, Ολυμπιονίκης, πολλές φορές χρυσά μετάλλια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ο οποίος πήρε το μέρος του Μίλτου Τεντόγλου. Ο Μίλτος είπε το πιο απλό. Δεν γίνεται να κάνετε αλλαγές οποιοδήποτε αγώνισμα χωρίς να ρωτάτε εμάς τους αθλητές. Και έχει και δίκιο σε αυτό, νομίζω. Οπότε τη σκέψη που είπε ότι θα κάνει τριπλούν και θα αλλάξει αγώνισμα, ας την περιμένουμε μετά τους Ολυμπιακούς. Okay. Πάντως θα το δούμε στο μήκος, στο Παρίσι, το ερχόμενο καλοκαίρι. Δήμο Μπουλούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.